Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι εκτάκτως στην εκπομπή Αναζητήσεις που παρακολουθείτε την Παρασκευή στις 9.30 ώρα με αναμετάδοση την Κυριακή το πρωί. Συζητούμε και σχολιάζουμε τα γεγονότα με τον Κώστα τον Κιλτίδη, τον πρώην Υπουργό. Και βρεθήκαμε πάλι για να ξαναδούμε αυτά τα οποία συνέβησαν. Κάποτε λέγαμε τα μπάνια του λαού, κάποτε λέγαμε ότι το καλοκαίρι δεν έχουμε ειδήσεις και ψαχνόμασταν και τώρα δεν ξέρουμε τι να επιλέξουμε. Εχθές υποτίθεται ότι έγινε μια από τις συζητήσεις για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός επί των συμβάντων με τον Πρωθυπουργό και την αντιπολίτευση να μας διαφωτίσουν. Και τελικά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια ανταλλαγή ημερολογίου όπως συνήθως συμβαίνει με αποτέλεσμα να μην την παρακολουθεί και ο κόσμος. Βλέπουμε ότι κάποτε που τρέχαμε στις τηλεοράσεις για να ακούσουμε και να μάθουμε είχε μια θεαματικότητα. Τώρα είχε κατεβεί στο 2-3%. Ο κόσμος πλέον αδιαφορεί γιατί ξέρει ότι τίποτα το ουσιαστικό δεν θα ακούσει. Εκείνο όμως το συμπέρασμα που μπορεί να βγει είναι ότι η κυβέρνηση επιθυμεί πλέον ολοταχώς να οδηγήσει το λαό σε ένα διχασμό. Και από την πλευρά της αριστεράς είναι φυσιολογικό αυτό. Σε μια ήρεμη κοινωνία δεν θα έχει κανένα λόγο ένα σοβαρός άνθρωπος να υποστηρίξει ένα αριστερό κόμμα για να του αλλάξει τον τρόπο ζωής, να φύγει από την ιδιωτική οικονομία και να γυρίζει στις κολεκτίβες και στα κολχόζ. Όταν όμως υπάρχει μια αναταραχή, συσπυρώνει τον δυσαρεστημένο κόσμο, υποσχόμενος παραπλανητικά, με άφθονα ψέματα και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια στοιχειώδης αλήθεια μέσα σε όλα αυτά τα οποία λένε, αλλά και αυτή να υπάρχει χάνεται μέσα στο ψέμα, το συνειδητό ψέμα λέμε πλέον, όχι τις αυταπάτες που μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας, που μπορώ να το πιστέψω γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει μειωμένη ιστορική και πολιτική γνώση, οπότε μπορώ να πιστέψω ότι αυτά που του έλεγε ο Βαρουφάκης τα δεχόταν ότι μπορεί να συμβούν. Θα μου πείτε είναι τραγικό ένας πρωθυπουργός μιας χώρας να πιστεύει αυτές τις ανοησίες ότι μπορούν να συμβούν σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είχαμε και τον Γιώργο Παπανδρέου με το 46-47% του ελληνικού λαού να τον επιλέγει ως πρωθυπουργό της χώρας. Μην περιμένουμε λοιπόν διάνοιες να τοποθετούν πάνω με ηλατωμένη ικανότητα στη σκέψη, να μην πω και στην συνείδηση. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να το υποστηρίξει, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι πρόθυμους να υλοποιήσουν αυτά που τους λένε για να παραμείνουν στην εξουσία. Θα διχάσουν όσο μπορούν περισσότερο το λαό για να συσπυρώσουν σε μια δεξαμενή ψηφοφόρων ένα μεγάλο κομμάτι, ώστε και ως αντιπολίτευση να έχουν λόγο και θα έχουν λόγο. Ένας από τους περίφημους γελιογράφους, ο Αρκάς, είχε ένα σκίτσο πριν από λίγες μέρες, όπως έλεγε, μα τι λέτε, θα διαλύσουμε τους ρομπίκονες και τα εξάρχεια, με ποιους θα κάνουμε αύριο διαδηλώσεις στους δρόμους. Έτσι για να καταλαβαινόμαστε δηλαδή για ορισμένα πράγματα. Ποιοι είναι οι σύμμαχοι του κόμματος το οποίο κυβερνάει. Το ψέμα το μεγάλο είναι ότι ενώ έχουν υπογράψει ότι θα γίνουν ορισμένα πράγματα, τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι θα τα αλλάξουν. Να τα αλλάξουν δεν μπορούν, δυστυχώς. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι πάνε πάλι να ξεγελάσουν το λαό, δίνοντας μια παράταση στο ΦΠΑ σε 5 νησιά, να μην πω μια παροιμία που λέει ο λαός τι έκανε η φοράδα στα Λόνι. Δηλαδή όλο το πρόβλημα του ελληνικού λαού ήταν μόνο το ΦΠΑ στα 15 νησιά. Αυτό κερδίσαμε από την υπόσχεση που έδωσε ο Τσίπρας στη Μέρκελ να ξαναπάρουμε πίσω όλους τους πρόσφυγες που στείλαμε εκεί και οι οποίοι είχαν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα. Για να καταλάβουμε λοιπόν το Go Merkel, φύγε Μέρκελ, τις κατηγορίες για εξάρτηση από ξένα κέντρα που είχαν οι αστικές κυβερνήσεις. Να καταλάβουμε ποιοι είναι εξαρτημένοι και ποιοι είναι πρόθυμοι προκειμένου να κρατήσουν την καρέκλα τους, να κάνουν ό,τι τους πούν. Αμφιβάλλω δε αν έχουν διαβάσει και τη συμφωνία με τα Σκόπια. Δεν το αποκλείω να τους βάλω το χαρτί μπροστά και να είπαν υπογράψτε, διότι τίποτα σας διαβεβαιώ. Τίποτα απολύτως δεν έκανε ο Κοτζιάς. Τίποτα απολύτως. Όλα τα αιτήματα των Σκοπιανών γραμμένα σε ένα χαρτί προσυπογράφησαν και έγιναν αποδεκτά από την ελληνική κυβέρνηση. Τι διαπραγματευόταν ο ικανότατος κύριος Κοτζιάς. Θα πούμε και αυτό στη συνέχεια πώς τον βρίσκουμε από το 2003 ανεμειγμένο σε επιτροπές ξένες
για να υποστηρίξουν το σχέδιο Ανάν. Άρα δεν είναι χθεσινός ο κύριος Χοτζιάς. Εμείς δεν τον ξέραμε και τον μάθαμε μετά. Να μείνω όμως στα εσωτερικά, πριν ξεκινήσουμε τον σχολιασμό των συζητήσεων και να εκφράσω κι εγώ τη θλίψη μου μαζί με την κυρία Μπέτη Μπαζιάν, τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, η οποία κάθε 5η Ιουλίου κλαίει, μας είπε, γιατί έγινε το δημοψήφισμα. Κλαίει. Εγώ της απάντησα γραπτός και από το Καρφωτικό και από την Βόρεια, να δείτε κυρία μου τι κλάμα κάνουν οι σύζυγοι των Πρωθυπουργών όταν τους πετάξει ο λαός από την εξουσία, προσδίδοντας τους χαρακτηρισμούς που ακούστηκαν στον διχασμό του 1916 με 22. Τι ακουγόταν τότε, αν ξέρετε, περί προδοσιών, σήμερα τα ίδια ακούγονται. Δεν θα το πιστέψαμε ποτέ, δεν το πιστεύαμε ότι θα ξαναρθούμε πάλι σε εκείνες τις εποχές να αποκαλούν τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς προδότες. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό. Και θα πει κάποιος, έλα μωρέ, όπως το λένε, τι ήταν κάποιοι ακροδεξοί. Το 70% του ελληνικού λαού έγιναν ακροδεξοί, κύριε Κοντζιά και κύριε Τσίπρα. Τόσοι πολλοί είναι πια οι ακροδεξοί. Και όλοι αυτοί των σωματείων των χριστιανικών που έρχονται και διαδηλώνουν συνεχώς όπου σας βρουν, και αυτοί είναι φασίστες και ακροδεξοί. Τελειώνει το παραμύθι με εσάς. Βέβαια, το καλό είναι ότι θα ντρέπονται κάποιοι μετά να λένε ότι είναι αριστεροί, γιατί θα γελούν μαζί τους. Πληρώνουμε όμως πολύ βαριά λίτρα, κυρίες και κύριοι, για να απολαγούμε από αυτό το μίασμα της πολιτικής, το οποίο συνειδητά καταστρέφει τον τόπο για να παραμείνει στην εξουσία. Συνειδητά! Διότι ηρωνικά αποκαλούσε ο Λένιν πώς θα καταστρέψουν το αστικό κράτος. Όταν τα γράφω εγώ νομίζω ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Καταστροφή του αστικού κράτους είναι συνειδητή για να στήσουν το κομμουνιστικό το οποίο θέλουν. Και βεβαίως κοντά σε αυτά η πλήρης ανικανότητά τους. Μια ζωή στα μπαράκια. Δεν ξέρω τι σπουδάσανε, τι ασπουδάσανε, τι μπάς περιπτώσει. Το θέμα δεν είναι αυτό να έχει πτυχία. Το θέμα είναι τι γνώσεις έχεις αποκτήσει. Και φαίνεται ότι δεν ξέρουν τίποτα απολύτως από πλευράς πολιτικής τουλάχιστον. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα θετικό έργο. Να ψάχνεις να βρεις ένα θετικό έργο στα 3 χρόνια και να πεις «Να, κάτι κάνανε βρε αδερφέ». Πούντο. Ας βρεθεί κάποιος να μου πει ποιο είναι αυτό το θετικό έργο εκτός από την κοροϊδία κάποιων επιδομάτων υπό μορφή φιλοδορήματος ή ζητιανιάς να δίνουν στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά δυνατότητα. Για τα εξωτερικά θέματα θα τα πούμε και μετά, Κώστα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και ξεκινούν από το λεγόμενο αλβανικό, φτάνουν κυπριακό, αλλά πιάνουν και Θράκη. Έτσι. Διότι άρχισε ο Γαβρόγλου με τον Κοντζιά, γιατί και ο Κοντζιάς έχει ανάμειξη στη Θράκη, άρχισαν και εκεί τα παιχνίδια τα άσχημα. Κοίταξε, όπως σωστά ξεκίνησες, είχαμε την συζήτηση στη Βουλή, εννοείται για την οικονομία, για το χρέος και όλα αυτά. Ειλικρινά θα περίμενε κανένας λίγο περισσότερο έτσι να επικεντρωθούν στην έννοια του χρέους, με την έννοια να ενημερωθούν οι πολίτες ότι τελικώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που εκφράζει τις επιφυλάξεις του πόσο θα παραμείνει, όπως το αποκαλούν βιώσιμο, που το είπαμε εμείς πολλές φορές, εξυπηρετούμενο, ναι. Δηλαδή ότι θα μπορεί να είναι εξυπηρετούμενο χωρίς την αιμορραγία τη διαρκή των Ελλήνων πολιτών, η οποία έχει ψηφιστεί και είναι νομοτελειακή. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι για 3-4 χρόνια τώρα θα έχουμε πλεονάσματα πρωτογενή 3,5%, επομένως για να βγουν αυτά θα απομυζούν τους Έλληνες, μέχρι το 2060 θα έχουμε 2,5%, το 32 είναι ο σταθμός που αποφασίστηκε στο Eurogroup το 2032 και κατόπιν αναθεώρησε, επανατοποθέτηση ξανά επί του θέματος. Τι που τσακαλώ, το σε διακόπτω, το θέμα του χρέους θα το ζητήσουμε το 2032. Για στάζω, είναι 14 χρόνια, εγώ δεν θα ζω. Ναι, ναι. Και όπως είπαμε, το 2060 η καλή πρόβλεψη, η καλή εκδοχή είναι να είναι το 127% του ΑΕΠ. Όταν στο μνημόνιο, επί αλής του μνήμης Γεωργάκη Παπανδρέου, μπήκαμε με 120% του ΑΕΠ. Και εδώ θέλω να πω πάλι, κάνω μια παρένθεση, γιατί είναι η τελευταία μας τώρα πριν από το καλοκαίρι εκπομπή, και με το καλό όταν επανέλθουμε θα πούμε και τα νεότερα, ότι ακούω συνεχώς
θα μας σώσουν αυτοί που μας οδηγήσαν εδώ. Ναι, εγώ επιμένω, Δημήτρη, ότι λάθη έγιναν, εγκληματικά λάθη πιθανόν σε κάποιες στιγμές, αμέλεια υπήρξε, υπήρξε μια χαλαρότητα του να δίνουμε και να ψηφιζόμαστε, όπως πολύ ορθώς επισήμανε κάποτε η κυρία Παπαρίγα, στα δύο μεγάλα τότε αστικά κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό ήταν κάτω από μια ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλα τα κράτη λίγο πολύ μαγειρεύαν νούμερα, στατιστικά, και θέλαν να παίρνουν όσο γίνεται περισσότερα. Και οι κυβερνώντες παρασυρώμενοι και από την έγκλη της εξουσίας την οποία την προσδοκούσαν και από πάντοτε, την πίεση της κομμουνιστικής αντιπολίτευσης και την πίεση, μην ξεχνάμε ότι ήταν ντροπή ο μισθός των 700 ευρώ. Ναι, 1100 του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεχάσω εκείνο στη διεθνή έκθεση τότε του 9 να ζητούν οι εργαζόμενοι στην ΕΙΑΘ τότε 20% αύξηση. Θυμάμαι που κλείναν τους δρόμους. Λοιπόν, εγώ όμως δεν, παρά τα αυτά, δεν επιρρύπτω ευθύνη στους πολίτες οι οποίοι διεκδικούσαν. Η ευθύνη των πολιτικών. Αλλά όχι όμως ότι αυτή ήταν η απόλυτη αιτία για να φτάσει η χώρα εδώ που έφτασε. Ή αν χρειαζόταν να γίνει ένα μνημόνιο, ποιος είπε ότι χρειαζόταν και δεύτερο και τρίτο? Οι άλλες χώρες έτσι κάναν. Δηλαδή, αν πράγματι κάπου εξόκυλαν οι κυβερνώντες των δύο δεκαετιών πρώτου 2010, δεν έπρεπε πουθενή λόγο να φτάσει η χώρα εδώ που έφτασε. Δηλαδή, αυτή η επίκληση συνέχεια και η κατάρα προς όσους κυβέρνησαν πιο μπροστά, ότι τάχα έφερε αυτή την καταδυνάστευση, καταρχάς που απεδείχθη ότι ήταν μια καταδυνάστευση, δεν ήταν κρίση οικονομική. Είναι όλα αυτά που τα βλέπουμε τώρα. Τελικώς είναι δεδομένο ότι θέλαν να καταλήξουν σε γεωπολιτικά ωφέλη. Είτε πρόκειται περί στρατηγικών ανακατατάξεων, είτε περί εκμετάλλευσης πλούτου που δεν μπορούσαν με άλλες συνθήκες να την εκμεταλλευτούν την δύσμερη πατρίδα μας. Έτσι το χρέος έπρεπε να συζητηθεί και να ενημερωθούν οι πολίτες ότι διαρκώς θα βρίσκονται κάτω από αυτή τη δαμόκλειο σπάθη. Και μάλιστα αντιλαμβάνεστε ότι δύο γενιές ακόμα που θα μπουν από τώρα που μιλάμε θα είναι φτωχοποιημένοι και θα είναι καταδυναστευμένοι. Λοιπόν, επομένως έπρεπε να σταθεί κανένας περισσότερο σε αυτή τη διάσταση του θέματος του χρέους. Βεβαίως εκτιμώ ότι ορθώς ορθότατα ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε τον τόνο και ορθώς τον είπε 40 φορές και 400 φορές, είναι η επιτομή του ψεύτη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι η επιτομή του ψεύδους. Δεν υπήρξε ποτέ. Ναι, είπαν ψέματα πολύ πολιτικοί, είπαν πράγματα τα οποία ακουγόταν παράτερα. Από τον Ανδρέα Παπανδρέου προφανώς ξεκίνησε αυτή η μόδα του τόσο έτσι ευθέως ψευδόμενου πολιτικού. Γιατί τώρα δεν μου αρέσει να ωρεοποιούν και κάποιοι, ότι τάχα μου, εντάξει, τα ακούγαμε αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει και γι' αυτό τον ψηφίζαμε. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα αυτά, δηλαδή, είναι αστεία πράγματα. Τότε νύχτα μέρα να σας εξαπατώ κι εγώ και αν ψάχνετε να βρείτε γιατί έχετε καταστράφει. Να σας πω μια πληροφορία τώρα εδώ σε μια εκπομπή που κάνουμε, αν είστε και ρέπετε προς το χρηματιστήριο ή πουθενά αλλού, να πάτε να καταστραφείτε. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να εξτομίζονται από χίλιοι σοβαρών πολιτών. Λοιπόν, και βλέπουμε και αυτήν την ανεκδιήγητη συμμαχία με τους ΑΝΕΛ πλέον, όπου δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται πλέον αυτό έχει το κόμμα. Έχει φύγει ο κύριος Καμένος. Και εδώ θα θυμίσω, έτσι αγαπητοί μου φίλοι, τα λόγια μου που έλεγα μέσα στη Βουλή το 2011 και 2012, ότι πώς ακολουθεί αυτός ο λαός, αυτοί οι πολίτες, και μάλιστα έχει φτάσει άνω του 10% την πρώτη εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου του 2012. Πώς ακολουθείτε μία ομάδα όποιων πολιτικών οι οποίοι δημιούργησαν κόμμα, Δημήτρη, μόνον με μία ψηφοφορία στη Βουλή? Το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων δημιουργήθηκε χωρίς ιδεολογικά ερίσματα, χωρίς πολιτικές θέσεις. Δημιουργήθηκε από την ψήφο εναντίον του Δευτέρου Μνημονίου. Δηλαδή, επειδή είμαι αντί στο Δεύτερο Μνημόνιο, έχω το δικαίωμα να κάνω κόμμα και να
απευθύνουμε στα ένστικτα των πολιτών και να παίρνουν την ψήφο και να τη διαχειρίζουμε όπως τη διαχειρίζεται τελευταία ο κύριος Κάμερος. Και το ποτάμι κάπως παρομοίως έγινε. Και το ποτάμι, δημιουργήθηκε ναι, πολυσύνθετα από τους συστημικούς κύκλους. Και πώς εμφανίστηκε ο Θοδωράκης είναι μυστήριο. Ποιος ήταν ο Θοδωράκης? Δηλαδή, ενώ δοκιμάζεται η πατρίδα το 10, 11, 12 και αντί υγιείς, όποιες υγιείς, αν υπήρχαν και αν υπάρχουν, δυνάμεις πολιτικές, όπως έκαναν στις άλλες χώρες, να δείξουν την αναγέννηση στον πολιτικό κόσμο και στην πολιτική ζωή, ακολουθήθηκε ένας δρόμος, μία πεπατημένη, η οποία έφερε τραγικότερες αντιφάσεις στην πολιτική ζωή, όπως τη συνύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, και έφερε και απολύτικα σχήματα, όπως το ποτάμι και τόσους άλλους, που γι' αυτό δεν ξέρει κανένας τι πιστεύουν. Και αυτό το ποτάμι, ο ένας πιστεύει αυτό, μπράβο, ο Ψαριανός είναι αυτό, ο άλλος είναι αυτό, ο άλλος είναι δεξιός, ο άλλος είναι... Λοιπόν, δηλαδή, μία συνάθρηση ανομίων προσώπων. Γι' αυτό και σήμερα κλείνοντας θα είμαι λίγο σκληρός, ίσως ό,τι έχει να κάνει με αυτή την κυβέρνηση. Είναι τεκμηριωμένο πλέον, δεν είναι υπόθεση, δεν είναι γνώμη μου, δεν είναι άποψή μου. Είναι καταγεγραμμένη πραγματικότητα. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι με την άδεια του κυρίου Καμένου και των ΑΝΕΛ, εννοώ του ΣΥΡΙΖΕΟΣ, βρίσκονται στα ηνία της χώρας κατά πλειοψηφία, για να μην αδικώ και όλους, κατά πλειοψηφία, είναι γεμάτοι όχι από δερματική ψώρα, αλλά όπως ο Καζαντζάκης τους απεκάλεσε, με πνευματική ψώρα. Δηλαδή, αυτά τα οποία συμβαίνουν, μόνο ψωριασμένα μυαλά μπορούσαν να τα φέρουν στο προσκήνιο. Όπως ο Μέγας Καζαντζάκης προσδιορίσε τότε τον μαρξισμό και την κομμουνιστική θεώρηση. Εδώ έχουμε μία εκδοχή μέσα σε ένα σύστημα αυτής της πνευματικής ψώρας. Οι οποίοι, όντας εθνομηδενιστές, μισούν πλέον και την υπόσταση του κράτους. Διότι το κράτος... Του αστικού κράτους. Το κράτος, κατά το αστικό καθεστώς, είμαι και εγώ. Ελέγχθη από πολλούς. Λοιπόν, και γι' αυτό ειλικρινώς βρίσκομαι σε αυτή την θέση, στο τελευταίο σκαλί, να απευθύνω ειλικρινά μία έκκληση πλέον, γιατί ήταν και αυτός ο λόγος που είπα ότι θα αγωνιστώ, για να αποτιναχθεί αυτός ο ζυγός, ο οποίος είναι ξενικός, είναι δουλικός, από τις λεγόμενες δυνάμεις των συμμάχων, των εταίρων, των δανειστών. Λοιπόν, αλλά είναι δεδομένο ότι υλοποιείται διαχειρός πλέον τελεσιδίκος της κυβέρνησης αυτής, ότι οι Έλληνες καλούνται να αντισταθούν πλέον. Δηλαδή το ακροτελεύθερο άρθρο, το 120 του Συντάγματος Δημήτρη, πλέον δεν έχει να κάνει μόνο με την αντίσταση για το θέμα της συμφωνίας με τα Σκόπια, έχει να κάνει με την εγγένεια αποτείναξη αυτής της γραφής του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μισούν το κράτος και μισούν και τους Έλληνες, οι όσοι συνειδητά ανήκουν στον ελληνισμό. Γι' αυτό, επειδή ο ελληνισμός επιβίωσε και χωρίς ελλαδικό κράτος, ειλικρινώς καλούνται οι Έλληνες και τα Ελληνόπουλα ιδίως, αυτά της ξενιτιάς και της καθημαγμένης κοινωνίας των εξαρτήσεων, της ανεργίας και των επιδομάτων, να αντισταθούν και όταν θα έρθει η στιγμή να έρθουν να ξανακάνουμε το κράτος. Δεν βλέπω άλλη ελπίδα, Δημήτρη. Δεν υπάρχει περίπτωση η αριθμητική αυτή της κοινοβουλευτικής δικτακτορίας, όπως καταντά, έχω 153, έχω 152, επειδή είμαι γαντζωμένοι, παίρνουν το μισθό, την καρεκλίτσα και όλα αυτά, γιατί στο δρόμο αν θα φύγουν δεν θα έχουν τι να κάνουν. Λοιπόν, δεν μπορεί αλλιώς να αποτιναχθεί. Νομίζω ότι οι Έλληνες πλέον, οι Έλληνες δημιουργοί, οι Έλληνες νοικοκυρέοι, οι Έλληνες του μόχθου, που μπορεί ακόμη να μην είναι νοικοκυρέοι, αλλά να είχαν αυτό ως προσδοκία, καλούνται να αντισταθούν, να βρουν τρόπους να αποφύγουν την καταδυνάστευση αυτών των εθνομηδενιστών και οι οποίοι μισούν το αστικό κράτος, μισούν τη δημιουργία, μισούν τους υγιείς Έλληνες. Και επειδή δίνουμε βαρύτητα μόνο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας,
Δεν προσέχουμε τι γίνεται στα άλλα Υπουργεία. Έχουμε φέρει πίν μια προσπάθεια συνειδητή αφελληνισμού στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτά τα οποία κάνει ο Γαβρόγλου είναι τα πιο τρελά που θα μπορούσαν να συμβούν. Από πού και ως πού οι πομπάκοι δεν πρέπει να διδάσκονται τουρκικά δηλαδή. Ας μου απαντήσει κάποιος. Έχουμε λίγο χρόνο να το πούμε, Κώστα. Πάει ο Γαβρόγλου προχθές και ζητάει από τον νόμιμο μουφτή που διόρισε το ελληνικό κράτος και πρέπει να μείνει μέχρι το 2022, είναι η θητεία του, να παραιτηθεί. Και του λέει ο μουφτής αξιοπρεπής, εγώ το χατήρι του βουλευτή μουσουλμάνου του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν θα το κάνω. Ο οποίος πιθανόν απείλησε με πτώση της κυβέρνησης. Δεν θα το κάνω εγώ το χατήρι αυτού νου. Απείλησε πτώση της κυβέρνησης, διότι μέσα στο 152 έχουμε τρεις μουσουλμάνους. Έτσι. Εκ των οποίων οι δύο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο τρίτος είναι λίγο μυστήριος. Πήγε Πασόκ, Ποτάμι, κάποτε Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι έχουν καλή σχέση με το τουρκικό προξενείο. Είναι η γλώσσα του τουρκικού προξενείου. Και απαιτούν να παραιτηθεί ο νόμιμος μουφτής. Γιατί? Γιατί το ανέφερε όταν ήρθε ο Ερντογάν εδώ και ο Τσίπρας και οι άλλοι. Το αφήσανε ως υπαινιγμό ότι θα δεχθούμε τους εκλεγμένους μουφτίδες, όχι τους νόμιμους διορισμένους. Και ένα εκατομμύριο φορές το είπαμε εδώ, δεν έχουμε χρόνο τώρα, άλλη φορά θα το ξαναπούμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να είναι εκλεγμένοι μουφτίδες, γιατί θα έχει άγκυρα άλλους πράκτορες. Έχουμε πει, βέβαια. Θα έχει άλλους πράκτορες στο τουρκικό προξενείο. Γι' αυτό πιέζουν οι βουλευτές τους, οι μουσουλμάνοι, οι τουρκοπράκτορες και ο Γαβρόγλου με κάποιος μυστήριο συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας το σχέδιο της Άγκυρας να υλοποιηθεί. Τι μπορείς να υποθέσεις? Έλεγα κάποτε, Κωνσταντινοπολίτης είναι ο Γαβρόγλου, θα έχει μια ευαισθησία. Μήπως την έχει ανάποδα? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Κώστα. Εντάξει, ξέραμε η αριστερά πως ανέβηκε πάνω και πήραν τίτλους στα πανεπιστήμια, οι περισσότεροι βεβαίως, και αξιολογόταν τους ανθρώπους. Με τις πιέσεις των συνδικαλιστών, με τις απειλές τους άλλους καθηγητές ψηφίστε τον, και εμφανίστηκε κάποια στιγμή να γεμίσει το πανεπιστήμιο με αριστερούς καθηγητές. Πώς την ευχή βγήκαν όλοι αυτοί? Ξέρουμε πώς βγήκαν. Και τους βλέπουμε, βέβαια, τι ικανότητες έχουν. Για να πάμε και λίγο στο να κλείσουμε την πρώτη ενότητα με το θέμα που ξεκίνησες με τη συζήτηση στη Βουλή, Δημήτρη. Εχθές, αν το είδαν κάποιοι, επειδή η Euro τηλεόραση αναμεταδίδει την εκπομπή του κυρίου Λιάτσου από το Κόντρα. Το βράδυ, συντόπιν. Μία έμεση παρέμβαση ήταν δική μου. Το ομολογώ τώρα στους τηλεθεατές. Περί το συνταξιοδοτικού. Επειδή κατέθεσε τροπολογία και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, τώρα το λέω Πασόκ. Κίνημα Αλλαγής. Κίνημα Αλλαγής, κυρία Γεννηματά. Λοιπόν, γιατί πράγματι, ορθώς σκεπτόμενοι, είπαν αν τόσο πια ο κύριος Μοσκοβισή και τόσοι άλλοι οι οποίοι θέλουν να παίξουν μπιλιάρδο στην πλάτη αυτών των Ελλήνων πολιτών, λοιπόν, να το κάνουμε τουλάχιστον ευθέως εμείς με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, ελάτε να το κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αυτό που μάλιαζε η γλώσσα κάποιων μας, να το κάνουμε από το 2010. Έστω κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εκεί όμως, επειδή βλέπω μια υποκρισία και δεν λένε την αλήθεια, βάζω έναν φίλο μου και του λέω στείλε μήνυμα εσύ. Δημήτρη τον λένε, το μήνυμα του Δημήτρη. Λοιπόν, και λέει, αν δεν γίνουν οι περικοπές της προσωπικής διαφοράς, αυτοί οι οποίοι κατά τον νόμο Κατρούγκαλο, αυτό προβλέπεται από τον τελευταίο νόμο Κατρούγκαλο πριν 2-2,5 χρόνια. Ήταν υπερήφανος που τον... Και όταν από το 2015 όσοι έχουν εξέλθει, ήδη έχει υπολογιστεί η προσωπική διαφορά. Και λέει, ο νόμος Κατρούγκαλο θα ισχύει? Και κατά καλή τύχη εκείνη την ώρα μιλούσε ένας εκλεκτός έτσι κύριος γνώστης του συνταξιοδοτικού, γιατί είναι πρόεδρος των επικουρικών ταμείων, και εκείνη την ώρα λέει, με αυτό σας λέω τόση ώρα, είναι αντισυνταγματικό, δεν χρειάζεται ένας νομικός, διότι δεν έχει ούτε τη βάση της ισότητος των πολιτών, ούτε της αναλογικότητος, ούτε της αμοιβαιότητος, ούτε και της συνέχειας του ασφαλιστικού συστήματος. Επομένως λέει, πείτε ότι αν πρόκειται να κάνετε παρέμβαση όλα τα κόμματα για αυτό το θέμα, πρέπει να γίνει με έναν ενιαίο τρόπο, με ακύρωση του νόμου Κατρούγκαλου εντοσυνόλο. Διότι ιδάλλως θα δημιουργήσετε μεγαλύτερα θέματα. Δηλαδή δεν τολμούν, Δημήτρη, να πούν και την αλήθεια. Γιατί θέλουν να χαϊδεύουν συνεχώς αυτιά και ψάχνουν ψήφους. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι πορεία πίσω από το κάρο. Και αυτό λέγεται ακριβώς λαϊκισμός. Η μίμηση των λαϊκών προτύπων. Τι θέλει ένα κομμάτι
του έρμου αυτού του δυστυχή Λαουτζίκου, αυτό. Αυτό θα ακούσει από εμάς. Λοιπόν, επομένως να ξέρουν ότι οι αλλαγές στο ασφαλιστικό πρέπει να γίνουν με ομοιογενή τρόπο, ενιαίο τρόπο, κατά τη συνέχεια την ισότητα, την αμοιβαιότητα που προβλέπει το Σύνταγμά μας. Θα κλείσουμε γιατί πέρασε η ώρα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι. Όσοι αμφιβάλλουν τι πάει να γίνει και τι θέλει να κάνει ο Τσίπρας, ή καλύτερα αυτοί που βάλανε τον Τσίπρα, είναι οι παλιοί στα ελληνική από πίσω του Τσίπρα, τον βάλανε γιατί είχε μια κάποια εμφάνιση. Ο άνθρωπος δεν μας έδειξε ποτέ τίποτα, ούτε κοινωνικά, ούτε επαγγελματικά. Ναι, έχει μπλαζέ ύφος, γέρνει και μα το κεφάλι. Μα θεατρινίστικο όταν έχει, είναι έχει. Να μιλήσει κάνει να... Και σοφιστικέ μα... δίθεν παιδεία που δεν έχει. Άμπραβο. Όταν δεν έχει παιδεία, πα να δείξει ότι έχει κάτι. Μα όταν είσαι φυσικό, τότε διαπιστώνεται αν έχει προσωπικότητα. Είδα τα μάτια ρίξτε μου πολλού με στραβά κεφάλια. Τέτοιους, ρίξτε μια ματιά τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική στα αριστερά καθεστώτα. Δεν σα λέω την Νικαράγουα που εκεί γίνεται πάνω από 27.000% πληθωρισμός. Προσέξτε, αυτό που γινόταν στην κατοχή, που κουβαλούσαν με τα καροτσάκια χρήματα να αγοράσουν ένα αυγό, γίνεται στην Νικαράγουα, στην Βενεζουέλα. Πάμε και στην Νικαράγουα τώρα. Ο άλλος αριστερός, ο εκλεκτός του Τσίπρα και της παρέας, ο Ορτέγκα, 309 νεκροί στις διαδηλώσεις. Δεν το ακούσατε, δεν το ακούσατε. Όχι βέβαια μόνο από την ΕΡΤ, αλλά και από τα άλλα τα παπαγαλάκια. 309 νεκροί από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα διαδηλώνουν οι άνθρωποι να φάνε και η αριστερή κυβέρνηση σκοτώνει. Είναι οι ανθρωπιστές της αριστεράς. Πρέπει να το νιώσετε τι σημαίνει κομμουνιστής. Αν δεν το νιώσετε και νομίζετε ότι είναι ο φιλάνθρωπος, ο καλός που ενδιαφέρεται για το λαό, την πατήσαμε. Όχι 36%, 72% θα πάρουν την άλλη φορά. Κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτών και θα είμαστε πάλι μαζί. Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Αναζητήσεις κάθε Παρασκευή στις 9.30 ώρα με αναμετάδοση Κυριακή το πρωί στις 7.30. Το κάθε Παρασκευή ισχύει και θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο. Τώρα εκτάκτως ήρθαμε γιατί τα γεγονότα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το θέμα είναι ότι επειδή πέσαμε σε ανθρώπους με πολλά χαρακτηριστικά υλατωμένα, έχουν την απέτηση να ακολουθούμε και να ταυτιζόμαστε με τις απόψεις τους, οι οποίες είναι επιζήμιες για την πατρίδα μας και για το λαό. Αλλά εμείς, οι πατριώτες, μιλούμε και για πατρίδα. Δεν μιλούμε μόνο για λαό. Ο κύριος Κοτζιάς ενοχλείται όταν του πάμε κόντρα. Θα δούμε τον κύριο Κοτζιά να εμφανίζεται από το 2003 μέχρι σήμερα σε ημερίδες και σε επιτροπές ξένων φορέων με διάφορες υπηρεσίες υπέρ του σχεδίου Ανάν, και όταν το απέρριψε ο ελληνικός λαός και ο ελλαδικός αλλά επισήμως ο κυπριακός, ξανακάνανε πάλι επιτροπές πώς θα ωραιοποιήσουν το όχι για να επαναφέρουν ξανά το σχέδιο Ανάν με άλλη μορφή, όπως το κάνανε και στην Ελβετία τώρα. Μόνο ο κύριος Κοτζιάς από την Ελλάδα, ούτε κανείς από την Κύπρο. Άρα είχε κάποια ειδική ικανότητα και ειδική μεταχείριση από το 2003 τουλάχιστον για το σχέδιο Ανάν, δεν ξέρουμε για άλλες υποθέσεις. Δεν είναι χθεσινός, τον ξέρουν τα διεθνή φόρα και δεν είναι τυχαίο που έγινε υπουργός εξωτερικών
και κάνει αυτά τα οποία κάνει και φοβόμαστε ότι θα κάνει και τα άλλα. Σήμερα έχω ένα άρθρο στο Καρποδικό υπό την έννοια, υπό τον τίτλο «Μας απειλεί ότι θα λύσει και τον Κυπριακό». Διότι απειλή είναι πλέον ότι κάνει ο κύριος Κοτζιάς. Και ειρωνεύτηκε, προσέξτε το, είναι επικίνδυνοι άνθρωποι γιατί θέλουν τον διχασμό. Μη έχοντας επιχειρήματα σοβαρά, γιατί αυτά που λέγεται σαν χλαμάρες ότι κάτι έκανε με το Σκοπιανό, τίποτα δεν έκανε, έδωσε τα πάντα. Θέλησε να μειώσει την προσπάθεια που έκανε ο Απόστολος ο Τζικώστας με όλους τους αυτοδιοικητικούς της Μακεδονίας, ρίχνοντας έναν υπαινιγμό για Λίγκα του Βορρά. Αυτό είχε ακουστεί πριν από καιρό, ότι κάποιοι δήθεν εδώ θέλανε να κάνουν κόμμα για να αποσπάσουν τη Μακεδονία. Καταρχάς πρέπει να είναι ηλίθιος κάποιος που να δημιουργήσει μια κατάσταση απόσχησης εδάφους στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εθνοπροδότης, πρέπει να είναι και ηλίθιος. Εδώ πρέπει να συνενώνεσαι για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Θα γίνεις κομματάκια. Εν πάση περιπτώσει όμως, το φέρνει ως επιχείρημα εναντίον του Τζιτζικώστα και όλων ημών οι οποίοι διαμαρτυρόμαστε και έρχονται τα παπαγαλάκια τα οποία πληρώνονται με μαύρο χρήμα από διάφορα υπουργεία και έχουν στο διαδίκτυο ιστοσελίδες και γράφουνε, αρπάζονται από εκεί που είπε ο Κοτζιάς και λένε είναι επικίνδυνο αυτό που κάνει ο Τζιτζικώστας διότι και εν αγνία του μπορεί να δημιουργηθούν ομάδες που μιλάνε για απόσχεση Μακεδονίας. Βρε άθλοι! Την απόσχεση, εσείς οι κομμουνιστές την θέλατε, πολεμήσατε, πλήξατε την Ελλάδα, τη γεμίσατε στο αίμα για να αποσπαστεί η Μακεδονία και μιλάτε ότι οι πατριώτες θέλουν να την αποσπάσουν. Τόσο άθλοι είστε και κοινωνικά και πολιτικά και προσωπικά, σαν άτομα. Άθλοι είστε όσοι τολμάτε να εκφέρετε μια τέτοια άποψη. Οι πατριώτες θα το κάνουν αυτό την ώρα που σηκώσατε τα όπλα αντίον της πατρίδας. Δημήτρη, πάνω σε αυτό που λες τώρα, το διακόπτω λίγο, γιατί άκουσα και είδα την αποστροφή εκεί στη συζήτηση την χθεσινή. Λοιπόν, όπου η επίθεση της κυβέρνησης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε να κάνει και με το ότι σε μια συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από άλλη σκέψη, την ορθή σκέψη της πραγματικότητος που βιώνουμε, όχι αυτά τα οποία φαίνονται στα χαρτιά κατά το τυπικών, ότι μα έτσι όπως το πάτε εσείς, αυτό το οποίο σβήστηκε, και θέλω να ενημερώσω τώρα τους τηλεθεατές και για κάτι. Ξέρετε ότι τους κατηγορούν οι αριστεροί, οι σκληροί, οι παλιοί, οι αιματοβαμμένοι που είπες, που με κονσερβοκούτια ρήμαξαν αυτόν τον τόπο, κατηγορούν γιατί στην Ελλάδα, Δημήτρη, μια φορά το ξαναείπαμε σε μια εκπομπή στα τελευταία χρόνια αυτά που κάνουμε, είναι κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό και διαδεδομένο, ότι στην Ελλάδα κοινή συνενέση όλων των αρχηγών των κομμάτων, μηδενός εξαιρουμένου και του Φλωράκη, του Μακαρίτη, ο οποίος και σιώπησε για να υπάρχει ομόφωνη κοινή εθνική γραμμή, υπάρχει απόφαση του κράτους του ελληνικού ότι δεν θα αναγνωριστεί ποτέ κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε αυτούς οι οποίοι αρνήθηκαν την πατρίδα τους και έφυγαν στο τότε λεγόμενο παραπέτασμα. Η ελληνικής καταγωγής, σφαγής του ελληνικού στρατού και των Ελλήνων της Υπαίθρου που έφαγαν στο παραπέτασμα. Και τώρα έρχονται και το ανακαλούν κάποιοι ότι με αυτήν την συμφωνία δεν αφήνουν παράθυρο κάπου για την διεκδίκηση αφού αυτό θα γίνει, γιατί δεν γίνεται και αυτό που υπονοούσαν και οι Αλβανοί με το Τσάμικο και ούτω, με τους Τσάμιδες. Η κατηγορία τους πάει πιο πίσω λίγο στον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν δέχτηκε τους πρόσφυγες, αλλά ο Ανδρέας ήταν λαϊκιστής, ήταν ψεύτης, ήταν λαοπλάνος, δεν ήταν προδότης, Κώστα. Δεν ήθελε να ματώσει τα χέρια του με προδοσία. Ναι, δεν ήταν προδότης. Δεν το συζητάω. Δεν, είχε μέσα διάφορους περίεργους. Γι' αυτό και είχε σκαμπανεβάσματα και γι' αυτό και έφευγε και ξαναρχόταν στην εξουσία. Άμπραβο. Λοιπόν, ο νόμος που είχε κάνει τους έβαλε μια παγίδα όλοι αυτοί οι δίθεν πρόσφυγες. Όσοι αναγνωρίσουν ελληνική καταγωγή. Έτσι. Ετούτοι όμως εδώ λένε ότι δεν είναι Έλληνες, είναι Μακεδόνες. Δεν μπορούν να αρνηθεί. Και δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω τώρα, διότι βάσει κοινού του νόμου πρέπει να ομολογήσουν ότι είναι Έλληνες. Μα λένε ότι δεν είναι Έλληνες. Εδώ ο Βοσκόπουλος και οι υπόλοιποι στην Φλόρινα λένε ότι δεν είναι Έλληνες. Και επειδή ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης
να πάρω την εκδοχή εγώ την κακή. Στην Πολίτικο, την εφημερίδα, την πολυθρύλητη συνέντευξη. Είπε ότι εσείς έτσι όπως το πάτε και προσδιορίζονται αυτοί από εκεί πάνω, θα αρχίσουν και θα ξυπνάν αυτούς εδώ πέρα που τους έχουμε σαν φίδια στον κόρφο μας. Τι το μεμπτό δηλαδή και τον κατηγορούν, τι το μεμπτό ή δεν ξέρουν, πού ζουν. Δεν είναι μόνο το ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο ήταν μια εκδοχή. Έχει και στις Σέρες μια ομάδα που βγάζει. Παντού υπάρχουν. Και στο Κιλκίσε έχει και παντού μπορεί έχει. Μπορεί να είναι 5-10, αλλά με πέσει χρήμα. Λοιπόν, βεβαίως. Μα η μαγιά θα δημιουργηθεί. Θυμάστε το τον ανεκδίγητο, τον Μίλλερ, τον πρόξενο των ΗΠΑ. Τι έκανε εδώ. Έχουμε και φωτογραφίες του. Ξέρεις ότι είδε σε μια φωτογραφία των παιδιών του πεδομαζώματος του Παπατσακλιά. Εγώ νόμιζα είχε εξαφανιστεί αυτός. Διότι τον κατηγορούσαν οι ίδιοι οι Σκοπιανοί, επειδή κάτι λεφτά που ερχόταν από την Αυστραλία ψάχνανε να τα βρουν. Το τι χρήμα έχουν φάει αυτοί οι Σκοπιανοί από τους αποδήμους Σλάβους που τους παριστάνουν τον Μακεδόνα. Στέλναν αυτοί αφιδώς χρήμα εδώ, γκρούευση, Παπατσαρακιά, διάφορους και σκοτωθήκαν μεταξύ τους πίσω από τα λεφτά. Εγώ νόμιζα ότι χάθηκε, αλλά τον είδα προχθές. Ο κύριος Κοζιάς τελικά έχει αποκαλυφθεί με την κυριολεκτική σημασία του ρήματος αποκαλύφθηκε. Τελείωσε. Ο κύριος Κοντζιάς είναι ένας κατασκευασμένος, συνειδητός, συνοδοιπόρος των ξένων δυνάμεων που επιδιώκουν τα δικά τους ωφέλη χωρίς να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει, να ταυτίζει και τα συμφέροντα της πατρίδος του με τα συμφέροντα αυτών. Και τι χρειά άλλων μαρτύρων έχουμε. Είναι δυνατόν ποτέ το θέμα αυτό, έτσι όπως απροκάλυπτα ο κύριος Ζάεφ το αναφέρει συνεχώς. Σήμερα το πρωί άκουγα στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και τα Πανελλήνια. Αυτά τα οποία εξτόμησε ξανά, όχι μόνο περί μακεδονικού στρατού, μακεδονική ταυτότητα. Και εδώ πέρα στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ρίχνει ότι αυτό έλειπε να πει και αυτό, ότι έχει σχέση με την ελληνιστική περίοδο, λέει. Δεν έχει σχέση με την ελληνιστική περίοδο της Μακεδονίας. Όταν ο κύριος Ζάεφ τα λέει όλα αυτά κατάμουτρα σε εμάς και δεν τα κρύβει και ακούγονται παντού και τα βλέπουμε παντού, δηλαδή τι να κάνουμε κύριε Κοντζιά, δηλαδή τι να κάνουμε, να πούμε δεν βλέπουμε, είμαστε κουφοί, δηλαδή τι μας περνάει ως ελληνικό λαό. Γι' αυτό δεν υπολόγισαν σωστά ότι πέραν το ότι κάναν κάτι που κατά την πράξη και το αποτέλεσμα είναι εθνοπροδοτικό, ότι πλέον έρχονται και ενοχλούν και την αισθητική μας. Ενοχλούν δηλαδή και τον καθοσπρεπισμό μας και την όποια δεοντολογία θέλουμε να δείξουμε κάποιοι καλοπροαίρετα. Όταν εγώ δηλαδή έχω τον κύριο Ζάεφ, όπως είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, τη μία μακεδονικό στρατό, την άλλη ζήτω οι Μακεδόνες, την άλλη κερδίσαμε τη μακεδονική γλώσσα, εγώ τι να πω τώρα δηλαδή, ότι δεν τα είπε ο κύριο Ζάεφ. Άντε για να είμαι αρεστός συνομιλητής κάποιων φίλων μου έστω αριστερών που ανθρώπινα νιώθω ότι αφού ζω σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πατρίδα, δεν πρέπει να είμαι σε αντιπαλότητα και δεν πρέπει να με χωρίζει τίποτα, που είμαι κήρυκας της ενότητος, που λέω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους πολιτικούς οι οποίοι διχάζουν τους πολίτες. Αλλά όταν έρχονται και το κάνουν κατά τέτοιο ξεδιάντροπο τρόπο και μας υποδεικνύουν μάλιστα πράγματα τα οποία ειλικρινώς θα βγάλουν, όπως είπα, το πικραμένο και πονεμένο μας εγκέφαλο, τον πονεμένο μας εγκέφαλο από το κρανίο μας. Δηλαδή, υπερασπίστηκε ποτέ ο πολιτικός κόσμος στα διεθνή δικαστήρια ότι η διεθνής ονομασία αυτού του κρατηδίου από τον ΟΗΕ με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας την 8-17 που τη μάθαμε όλοι τώρα, 8-45, είναι φύρο. Τελειώσαμε. Και αν κάποιοι ανεγνώρισαν, για ποιο λόγο εμείς εκεί που είμαστε ισχυροί σε κάποιες χώρες δεν αντιταχθήκαμε και να τους πούμε κοιτάξτε να δείτε, αυτό το ευνοϊκό για σας δεν θα γίνει. Προσφύγαμε στα δικαστήρια, αναδείξαμε τα θέματα αυτά. Για επικαλούμαστε διαρκώς, όπως κάνει ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας, την επιχειρηματολογία των Σκοπίων για να εμπεδώσουν οι Έλληνες πολίτες ότι πρέπει να το αποδεχτούν, γιατί τάχα αυτό ποιος ξέρει για ποιο μελλοντικό όνειρό τους νομίζουν ότι μπορεί να είναι λεωφέλιμο για την πατρίδα μας. Κώστα, φαίνεται, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, φαίνεται ότι παραδώσανε τα πάντα από το γεγονός ότι μόλις χθες, έγραψε η Βόρεια, ιδρύσανε μία επιτροπή να δει τι θα γίνει με τα ελληνικά προϊόντα που έχουν την ονομασία Μακεδόνας. Μακεδονικό και τα λοιπά. Το επισήμανα πολλές φορές. Τώρα κάναν την επιτροπή, δηλαδή έκανε μία διαπραγμάτευση υποτίθεται ο Κοντζιάς και αυτό το θέμα δεν είναι μέσα. Και ξέρεις ποιο άλλο δεν είναι μέσα. Εγώ ξαναδιάβασα πολύ τη συμφωνία, λέω μήπως μου ξέφυγε.
καμιά αναφορά στους Έλληνες των Σκοπίων, Κώστα. Γιατί έχουμε Έλληνες. Ναι, ναι. Τι στην ευχή, δηλαδή, να προστασία ούτε των Ελλήνων και έχει ελληνική κληρονομιά. Και να μην έχει ελληνική κληρονομιά. Δηλαδή, θα διαγραφεί η ιστορία μνημεία του μοναστηρίου τώρα. Μα δηλαδή, λέω ελληνικά, το πιο γνωστό σημείο. Έχει ελληνικά μνημεία και ελληνικά ακίνητα. Είναι τα νεκροταφεία του μοναστηρίου που είναι θαμμένοι μέσα εδώ από αιώνες με τα καινοτάφια. Οι Έλληνες, οι πλούσιοι, οι άρχοντες. Γιατί οι άρχοντες ήταν οι Έλληνες εκεί την εποχή και είχαν σκλάβους και ο κόσμος να μην το ξέρει. Η λέξη σλάβος είναι σκλάβος. Έτσι τους ονόμαζαν οι Βυζαντινοί. Δεν υπάρχει φυλή σλάβων. Τους ονόμαζαν όπως και τους Σέρβους. Σέρβουμ είναι υπηρέτης. Και το λέμε, σερβίρο δεν λέμε. Τους ονόμαζαν οι Βυζαντινοί γιατί τους είχαν παρακατιανούς. Όπως οι Οθωμανοί είχαν τους Τούρκους. Τους Τούρκους το ονούσαν ηλίθιους και δεν τους δίνανε κάτι σημαντικό δηλαδή. Κατά τον ίδιο τρόπο σλάβος σημαίνει αυτό. Και δεν μιλήσαμε. Μου έλεγε η παλιά η πρόεδρος, η Βιολέτα η Παπαθανασίου, για τα νεκροταφεία εκεί που έγινε ολόκληρη φασαρία να μπορέσουμε, επειδή είναι ελληνικό κομμάτι, ανήκει σε εμάς. Τίποτα από αυτά δεν έκανε ο Κουζιάς. Και τώρα μου θύμισε σαν χρήσιμη έτσι γνώση, Δημήτρη, να θυμίσουμε τους τηλεθεατές που είπες για τους Σλάβους, σκλάβους, ότι πώς κυριάρχησε η έννοια του Κυρίου, ο Κύριος Στάδε, ο Κύριος Στάδε, ενώ ο όρος που χρησιμοποιούνταν κατά την αρχαιοελληνική παρακαταθήκη ήταν ο πολίτης Κυλτίδης, ο πολίτης Καψάλας. Και αυτό το, ναι, αυτό το κάνανε την εποχή του Ναπολέοντα στην Επανάσταση. Μετά την Επανάσταση, το μετά την Γαλλική Επανάσταση, βάλαν το Κύριος κατά την έννοια της έκφρασης του Κυρίου, δηλαδή του που τον ανεβάζει έναντι του δούλου ή του υποτελούς. Και υπάρχει εδώ το εξής υπομορφή ανεκδότου που δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σίγουρο. Ο καθηγητής ο Παπαγαριφάλου είναι πολύ όμορφες οι ιστορίες που γράφει. Ναι, δες όμως, επειδή ελέγχονται πολίτες όλοι για να μην είναι, είχαν τους βασιλιάδες τότε και τους καθαρίζανε, ξαναγύρισε το Κύριο στη Γαλλία όταν διαπίστωσαν, λέει, οι σερβιτόροι ότι αποκαλώντας ναι, Κύριο τον πελάτη. Παίρνει μεγαλύτερο φιλοδόρημα. Παίρνει φιλοδόρημα. Έτσι ξεκίνησε ναι, και κυριάρχησε. Και μόλις έκανε Κύριε, παίρνει φιλοδόρημα και ξαναέφυγε σιγά-σιγά η έκφραση του πολίτη. Έτσι, δηλαδή. Έτσι. Και άρχισε να επανέρχεται το Κύριο. Εγώ δεν θέλω, Δημήτρη, να κουράζουμε τους τηλεθεατές. Νομίζω έχουμε εξαντλήσει εμείς την επιχειρηματολογία γύρω από το θέμα. Έχονται καινούρια ρεκόρ κάθε φορά. Αλλά δυστυχώς ναι, και προπάντων αυτό που ανέφερες τώρα για το ποιόν του κυρίου Κουτζιά, όπως είπα, που αποκαλύφθηκε πλέον. Δηλαδή, όταν για το Κυπριακό λειτουργεί κατά αυτό τον τρόπο. Λειτουργεί το 2003 σε μερίδα πριν γίνει το δημοψήφισμα. Είναι περίπου όταν τον έχω γνωρίσει εγώ ένα χρόνο πιο μπροστά και δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω για περισσότερα. Αλλά όταν λέω κάποιες απόψεις, να ξέρουν ότι προέρχονται από γνώση. Λοιπόν, τι θειασότης είναι, τι διδάσκει, τι θέλει να περάσει. Και επειδή εγώ κρατάω πάντα την ελληνική σημαία έως θανάτου και δεν πρόκειται να την αλλάξω ποτέ, απλώς μπορεί να τη βάλω δίπλα σε κάποια άλλη, αν είναι για τα συμφέροντα της πατρίδος μου. Λοιπόν, όχι όμως να την υποστήλω και να βάλω σημαία άλλης χώρας, όσο μεγάλη και να είναι, δεν ασχολούμαι με τα κοινά. Και αν με αφήσω να κάνω μια ήσυχη ζωή. Και να ζήσω και να πεθάνω ως Έλληνας, εφόσον έτσι προσδιορίστηκα. Λοιπόν, ο κύριος Κουτζιάς είναι εγκάθετος, ειλικρινώς σήμερα θα προσπαθήσω αυτό ως γνώση, Δημήτρη, να φτάσει στο κόμμα μου, στη Νέα Δημοκρατία και να χρησιμοποιηθεί δεόντως, γιατί μην νομίζεις ότι αυτή την γνώση την έχουν πολλοί πολιτικοί και πολλά κόμματα. Τι θέλεις εμένα, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι μια γνώση η οποία τεκμηριώνει ότι ο κύριος Κουτζιάς από το είναι του, από την ιδιοσυγκρασία του, από αυτό που έφτιαξε και εκπορεύει και εκπορεύεται η πολιτική του, είναι μειοδοτική de facto. Είναι δεδομένη δηλαδή, είναι από την φύση του. Γιατί δεν εξηγείται κι αλλιώς, Δημήτρη. Τώρα θα πω μία πτυχή για να κατανοήσουν πιο καλά οι τηλεθεατές τι θέλω να πω. Ο κύριος Κουτζιάς δεν αντιπροσώπευε τίποτα από λαό, από πολίτες. Ήταν 200-300 άνθρωποι. Έχουν μια ομάδα. Μια ομάδα. Λοιπόν, και με αυτήν την ομάδα, ως μία υποσυνιστόσα, βρέθηκαν σε αυτήν την ομίγυρη. Και βρέθηκαν στημένοι. Όπως θέλαν να στήσουν και εμένα. Όταν κλείθηκα εγώ, γιατί κάποιοι πεθάναν τώρα και μπορώ να μιλάω, όταν κλείθηκα εγώ το 14, επειδή ξέραν την αντίδρασή μου, ξέραν τον πατριωτισμό μου,
ξέραν όλο αυτό το είναι μου, το οποίο δεν μπορούσα να βλέπω την πατρίδα να καταδυναστεύεται, θελήσαν να με εντάξουν με μία υποσυνιστόσα και μένα να είμαι σε ένα σχήμα όχι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά των ΑΝΕΛ. Λοιπόν, και ξέρουν καλά όλοι και εγώ το αποκαλύπτω, δεν τα κρύβω. Συνομίλησα, βρέθηκα, είχα και φίλους καλούς. Ήμασταν συνοδοιπόροι, ήμασταν συναγωνιστές τόσα χρόνια με τόσους ανθρώπους. Αλλά όταν είδα ότι πλέον είναι στημένη η δομή του νέου κυβερνητικού σχήματος, είπα δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει από μένα σε αυτή τη ζωή. Καληνύχτα, φίλε Πάνου, τον είπα και τελειώσαμε. Λοιπόν, έτσι έγιναν, έτσι στήθηκαν οι μηχανισμοί για να υπάρχουν ιδέουσες επιρροές και να γίνονται ορισμένα πράγματα όπως γίνονται. Τι δουλειά έχει ο κύριος Κουτζιάς με το ΣΥΡΙΖΑ, ασχέτως κι αν ήταν παλιά στην ΚΝΕ. Δόξα τω Θεώ. Διαφέρει σε τίποτα από τον Γιώργο τον Κίρτσο, ας το πούμε, που το λέει ο άνθρωπος ότι κάποτε στα νιάτα του ήταν στην ΚΝΕ. Ένας αστός, ακόμη πιο αστός και από τον Γιώργο τον Κίρτσο είναι. Τουλάχιστον ο Γιώργος ο Κίρτσος αυτοσαρκάζεται και όλα. Γιατί και προφορά. Ο Λοβέρδος τι είναι, ο Αναστασιάδης τι είναι, έτσι, δεν ήταν Μαουϊκή, τι ήταν, ο Τατούλης τι έτσι. Είναι. Πώς λοιπόν, επομένως, οι συμπεριφορές αυτές πλέον καλούνται οι πολίτες να τις ξεδιαλύνουν. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή διαβάζεις και σου λέω τώρα ότι ο κύριος Κοτζιάς το 3, από το 3 ξεκινάει και είναι με το σχέδιο ΑΝΑΝ και όταν αποτυγχάνει το εγχείρημα επανέρχεται ξανά για να φέρουν το νέο σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο δεν νομίζω ότι δεν ακούγατε οι τηλεθεατές και οι φίλοι μας ότι το σκέφτονται ότι να το επαναφέρουν τροποποιημένο. Και πρόσεξε, ο τίτλος μιας ημερίδας ήταν έτσι. Με σκοπό την ωρεοποίηση, χρησιμοποιεί τη λέξη ωρεοποίηση του όχι. Δηλαδή, εντάξει, ξεφτυλιστήκαμε, αλλά να προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε για να το επαναφέρουμε με άλλη μορφή. Γι' αυτό ορθώς επισημαίνεις στην εφημερίδα Σημερινή της Κύπρου, για να λέμε και ποιος τα κατέγραψε αυτά, η κυρία Αργυρού, αν θυμάμαι καλά. Η Φανούλα η Αργυρού. Το όνομά της. Και πράγματι και επισημαίνεις εκεί και την φράση απειλήσει. Του βήματος ότι ναι, μεν κάποιος που έχει συμπάθειες, ο κύριος Κοτζιάς, αλλά είναι αμφιλεγόμενος. Όταν έγινε υπουργός. Και επειδή ξέρω τους ανθρώπους εκεί τι εννοούν όταν γράφουν αμφιλεγόμενο, προφανώς και είπαν έχετε το νου σας. Γιατί οι επιρροές που ασκούνται επάνω του, έχουν ασκηθεί και τον έχουν διαμορφώσει, είναι όχι των Ελλήνων τα συμφέροντα, αλλά κάποιων άλλων χωρών, οι οποίοι έρχονται τώρα. Μα έχουμε διζήσει 100 αναμίξεις. Εγώ είμαι φίλος, όχι φίλος, στρατηγικός συνοδοιπόρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεν το κατάλαβα αυτό. Από πού και ως πού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έρχονται να συγχαρούν έναν Έλληνα πρωθυπουργό, όταν βλέπουν ότι η αντίδραση σε αυτή τη χώρα είναι αυτή που είναι. Ένας άλλος Μοσχοβισσή δηλαδή που το έκανε για τα οικονομικά εδώ, για να σηματοδοτήσει και να πρημοδοτήσει εγκάθετους κυβερνώντες. Λοιπόν, έρχεται και το κάνει η επίσημη πλέον τώρα αρχή και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτά ζητάει. Ο κύριος Τραμπ άλλα διεκήρυξε και τα είπε και δημόσια κιόλα και όταν έγινε πρόεδρος, ότι τα κράτη να αναδείξουν την εθνική τους ταυτότητα για να την υπερασπιστούν. Η Ελλάς υπερασπίζεται. Το έχουμε πει 100 φορές, το έχουμε γράψει 100 φορές. Τα σήματα που λες Δημήτρη. Ασχέτως και αν είδα κείμενα σωστά του φίλου μου του Θανάση του Σαββάκη, του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Ναι, ήταν ένα λοιπόν, σημαντικό κείμενο. Ότι ναι, και του είπα κράτα μικρό καλάθι, ότι είναι κατοχυρωμένα και ο άνθρωπος. Στην ουσία με το άρθρο του μας προέτρεψε να υποβάλουμε φακέλους τώρα για άλλα προϊόντα τα οποία θέλουμε να τα δώσουμε την ταυτότητα την μακεδονική. Με χιλιάδες προϊόντα. Να το κάνουμε κατά κόρον και μαζικά τώρα και να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο δεν υπάρχει συμφωνία και να κατοχυρωθούν και να δημιουργήσουμε εμείς ένα τετελεσμένο. Αλλά εδώ θέλει ένα σοβαρό κράτος. Με ποιους θα το κάνεις. Με αυτούς οι οποίοι μισούν το ελληνικό κράτος. Εδώ έχουμε λοιπόν το τεράστιο πρόβλημα. Ότι αφενός δεν διαπραγματεύτηκαν και αυτό φάνηκε. Ο Απόστολος Τζικώστας στην απάντησή του στον Κοτζιά, γιατί ήταν αυτό που υπόθηκε από τα παπαγαλάκια, ο Κοτζιάς του πέρασε έμεσα, αλλά τα παπαγαλάκια αυτού που είπα ήταν πρόστιχο. Είναι πρόστιχο. Να βάζεις δηλαδή μια υπόνοια ότι μπορεί να οι Μακεδόνες, οι οποίοι διαμαρτυρόμαστε για όλη αυτή την ιστορία, έχουμε σκοπό κακό της Μακεδονίας. Είναι πρόστιχο και μόνο πρόστιχα μυαλά μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Και θέλω να πω Δημήτρη, όχι ως υπερασπιστής του Απόστολου του Τζικώστα, αλλά ως του X, του όποιου περιφερειάρχη πήρε αυτήν την γενναία θέση, την οποία ακολούθησαν και ο πρόεδρος των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, συναποφάσισαν στην ουσία. Γιατί
λέμε για τον Απόστολο, αλλά συναποφάσισαν και η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία, οι οποίοι δεν είναι και του ιδίου, αν το θέλεις, φυράματος, όπως είναι καθαρόιμος ο Απόστολος. Μα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας δεν είχε την ιστορία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους τους πολίτες Έλληνες της Μακεδονίας να αφήσουν κατά μέρος τις όποιες κομματικές τους θεωρήσεις και να συνταχθούν σε αυτήν την ενιαία θεσμική γραμμή που διακήρυξε αυτή η συνέλευση των περιφερειών και των δήμων της Μακεδονίας και της ευρύτερης, και γιατί ήταν και από τη Θεσσαλία ο Κώστας ο Αγοραστός, και να φέρουμε το τοποθετό αποτέλεσμα. Ο Απόστολος ο Ζιζικώστας, Δημήτρη, τους χαλάει τους σχεδιασμούς, τους μικροκομματικούς και τις σκοπιμότητες τις εκλογικές. Πλέον είναι ξεκάθαρο. Και δεν μπορούν να το βρουν κάποιο μεμπτό. Μετά την 21η Αυγούστου πλέον βρισκόμαστε ευθέως σε προεκλογική περίοδο. Και δεν θα αφήσουν, ασχέτως και αν θέλουν οι κυβερνώντες να πάνε τον Μάιο του 19, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν, και επειδή θα ψάχνουν να βρουν μια κατάλληλη χρονική συγκυρία και απερίσπαστοι εκεί να εξαπατήσουν τους Έλληνες πολίτες στο βαθμό που μπορούν, γιατί πρώτοι δεν πρόκειται να βγουν ούτε στην άλλη τη ζωή αν ζήσουν σε τέτοιου είδους εκλογές, αλλά ένα αξιοπρεπές ποσοστό να συγκρατήσουν για να μοιάζουν μεγάλο κόμμα, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να καταρρεύσουν, εκεί τους χαλάει αυτή η απόφαση ότι μπορούμε να αντιδράσουμε για δημοψήφισμα, να πάρουν το λόγο οι Έλληνες, όπως διακηρύξαμε και εμείς να εφαρμοστεί το ακροτελεύθερο άρθρο δημοκρατικά και συνταγματικά το 120, και τότε αυτό το οποίο σχεδιάζουν αυτοί να πέσει στο κενό. Έτσι. Είτε πρόκειται περί διεθνούς εκθέσεως, είτε λίγο μετά από το όποιο δημοψήφισμα του κυρίου Ζάεφ. Εδώ, αυτό το μέρος θα το κλείσω έτσι με την πάσα που μου έδωσε ο Κώστας, για να καταλάβετε τα βρώμικα παιχνίδια που παίζονται. Ο Ζάεφ έκανε ένα μεγάλο δώρο στον Τσίπρα. Επειδή ο Τσίπρας πίστευε ότι θα φέρει κάτι καλό για το χρέος, για τις συντάξεις, για ΦΠΑ, και δεν έφερε τίποτα. Επειδή δεν πιστέψανε ότι υπάρχουν πατριώτες, γιατί αυτοί δεν είναι πατριώτες, το λένε ίδιοι δηλαδή, έτσι δεν τους κατηγορώ, δεν είναι κατηγορία για αυτούς αν τους πεις ότι δεν είναι πατριώτες, είδαν ότι τα πράγματα πάνε ανάποδα, και εκεί που ετοιμαζόντουσαν για εκλογές για να κερδίσουν, να μην μπούμε στον Ιανουάριο και δουν τα βιβλιάρια συνταξιούχοι τι περικοπές υπάρχουν, δραματικές καταστάσεις θα συμβούν από τον Ιανουάριο και μετά, όχι μόνο συντάξεις. Τι θα κάνει όμως τώρα? Και του κάνει ένα δώρο ο Ζάεφ και λέει ότι το δημοψήφισμα θα το τραβήξει προς το τέλος του χρόνου, ίσως και τον Ιανουάριο, ώστε να μην υποχρεωθεί μετά το δημοψήφισμα να φέρει ο Τσίπρας στη Βουλή το νόμο για την κύρωση. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Αν γίνει το δημοψήφισμα και πού είναι ναι, που θα πούνε. Αλλάζουν κατά τις μικροσκοπικότητες, ημερομηνίες και στρατηγικές. Κάνει ένα δώρο 6 μήνες ο Ζάεφ στον Τσίπρα. Του κάναμε ένα δώρο την Ελλάδα. Τώρα έλεγε 16 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Ο Ζάεφ. Το έχει αναγγείλει σχεδόν. Θα δούμε. Μα το έχει αναγγείλει και ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία ο Ζάεφ πριν από 5 μέρες σε 7 γλώσσες των 7 εθνοτήτων. Γιατί μιλάω για τον Κοντζιά? 7 εθνότητες λέει Κώστα, και μέσα στις εθνότητες βάζουν βλάχους. Και δεν υπάρχει Έλληνας μέσα. Στη βλάχη, ποια βλάχη, δεν είναι καταγεγραμμένη βλάχη και γλώσσα. Την κάνουν εθνότητα για να μην γράψουν Έλληνες. Πού είναι ο Κοντζιάς ο πατριώτης? Α, καλά, είπαμε. Σαν κομμουνιστής δεν θα πει ότι είναι πατριώτης. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε και για την Αλβανία να πούμε τι αναμένουμε από εκεί αλίμονό μας. Ένα διάλειμμα 2 λεπτών και θα είμαστε μαζί πάλι. We'll be right back.
Ζήτησα να σας δείξω και πάλι την εφημερίδα την Ανατροπή, η οποία όπως ξέρετε κάθε Πέμπτη κυκλοφορεί, διανέμεται δωρεάν, είναι εδώ του συγκροτήματος της Euro τηλεόρασης. Έναν εύστοχο τίτλο πάλι έχει και νομίζω ότι υπονοεί και όλα αυτά πολλά, που ακούσατε. Πολλά υπονοεί ο τίτλος. Ότι ραντεβού το Σεπτέμβρη. Πολλά υπονοεί. Στην Διεθνή Έκθεση η μεγάλη αναμέτρηση. Να δούμε και πράγματι να δούμε είναι αναμέτρηση και κατά τα οικονομικά δεδομένα που έχει καθιερωθεί αυτή η διάσταση. Κωστά, εδώ είναι αναμέτρηση του Σεπτέμβριο που αν θα έρθει ο Τσίπρας πατριωτών και εθνομηδενιστών. Ναι, εχθρών και του έθνους. Και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να του συγκρατήσει κανένας. Γι' αυτό και εισηγήθηκα ισότι με αφορά στους ανθρώπους αυτούς, στους θεσμικούς, στους περιφερειάρχες και στους δημάρχους, ότι είναι μια ημερομηνία που δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Ότι ο αυθορμητισμός των Ελλήνων, Μακεδόνων, πατριωτών δεν θα συγκρατηθεί εύκολα και καλόν είναι να έρθει και να συνδεθεί το θεσμικό μαζί με το αυθόρμητο, το συναισθηματικό των Ελλήνων της Μακεδονίας. Έχει μια θεματολογία που αναφέρεται με την ανεξαρτοποίηση του φίλου μου του Πάνου του Αβραμόπουλου από την παράταξη του κυρίου Μπουτάρη. Μια ωραία παρέμβαση εδώ, αισθητική έτσι που στην Πηλαία, από τον δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη, τον Ιγνάτη τον Καϊτετζίδη. Θεματολογία για το καλοκαίρι που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Έχει πολλά ζητήματα προπάντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα αναλυτικό έτσι ρεπορτάζ γύρω από τον εξοδικαστικό μηχανισμό για τις ρυθμίσεις που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και κάτι το οποίο είναι έτσι ιδιαίτερο και προκαλεί αίσθηση νομίζω ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη σε τουριστική επισκεψιμότητα. Ίσως βεβαίως επειδή, όχι μόνο η Χαλκιδική, και επειδή είναι και είσοδος των Βορείων και η διέλευση γίνεται και από εδώ που πιθανόν να συνδυάζεται με να μία-δύο διανυκτερεύσεις και αυτό να φέρνει αυτά τα καλά αποτελέσματα για την Κεντρική Μακεδονία. Να μην παίρνουν και έτσι λοιπόν και ραντεβού όπως και εμείς σας είπε ο κύριος Καψάλας. Το Σεπτέμβριο, ραντεβού και με την Ανατροπή το Σεπτέμβριο. Ναι, με την ελπίδα δεν θα συμβεί τίποτα έκτακτο σοβαρό και ξαναρθούμε πάλι. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, διότι αρχίζει να βασιλομίζει ο Κοζιάς. Άμα μάθεις να υπογράφεις συμφωνίες και να παραχωρείς, μετά ό,τι χαρτές που φέρνουν, υπογράφεις να τελειώνουμε. Δεν βαριέσαι. Δεν ξέρω και αν τα διαβάζουν δηλαδή. Μα ήδη στην περιραίωση ατμόσφαιρα, Δημήτρη, υπάρχει μια διάχυτη έτσι, ανησυχία. Μια υποψία των πολιτών. Ότι μήπως κάτι περίεργο συμβεί τώρα το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα συμβεί, Κώστα μου. Ήθελα καταρχάς να το τελειώσει το θέμα τον Ιούνιο ο Κοτζιάς στην Αλβανία. Θα τελειώνουμε λέει, γιατί μετά θα πάω διακοπές. Η υπόθεση καθυστερεί όμως, διότι ήρθαν οι Ευρωπαίοι απ' έξω και είπαν την Αλβανία, μην ξέχνα την Ευρώπη, διότι είσαι εδώ πέρα το άντρο της παρανομίας, ας πούμε. Έτσι. Και των ναρκωτικών και της διαφθοράς. Ναρκωτικά εγκλήματα. Κώστα, υπήρξε τιμοκατάλογος που δημοσιεύθηκε στη ιστορία την Αλβανία. Για συμβόλαια θανάτου. Για συμβόλαια θανάτου. Σπάσιμο χεριού τόσο. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι δηλαδή. Φόνος τόσο. Τρελά πράγματα. Λοιπόν, οπότε κάπως έχει μετατεθεί τώρα από το θέμα, αλλά όπου να είναι πρέπει να το υπογράψει την Αλβανία. Και κοίταξε τώρα τι γίνεται. Καταρχάς, είναι δυνατόν ένας ιωσδήποτε Έλληνας, απλώς, όταν πρόκειται να διαπραγματευτεί θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, να μην γνωρίζει ο πολιτικός κόσμος τι διαπραγματεύεται, τσιφλίκι του μπαμπά του είναι. Του παρεδώσαμε την πατρίδα, την Ελλάδα, το κράτος, το λαό. Και δεν έχει να κάνει με μια αντίθεση πολιτική που ούτως ή άλλως υπάρχει σε σένα και σε μένα. Ναι. Αλλά οφείλεις πράγματι, δηλαδή, πες τους, για να δώσουμε και το δίκιο εκεί που πρέπει. Η κυρία Μπακογιάννη, δεν το λέω γιατί ήταν φίλη μου και παραμένει φίλη μου βεβαίως, αλλά έκανε μια προσπάθεια την οποία τη γνωρίζω καλά. Νύχτα μέρα ενημερώνει τους πάντες. Προσπαθούσε να έχει ενιαία εθνική στρατηγική και όπως είπαμε τότε, πλην του Γιώργου του Καρατζαφέρη που πρέπει να λέμε τα δίκαια στον καθένα που αναλογούν, όλοι οι άλλοι είχαν συνταχθεί
σε μια συνθετική έτσι διαδικασία, αφού βεβαίως κατοχυρωθούν αυτά της εθνικής ταυτότητας και της γλώσσης. Λοιπόν, αλλά συνεχώς όμως βρισκόταν σε εγρήγορση και όχι να διαπραγματευτώ και να φέρω τη συμφωνία και κατόπιν να ενημερώσω τον πολιτικό. Δεν είναι ανάγκη να τα πει στη Βουλή, δεν είναι ανάγκη να τα πει στο λαό. Να πάρει τους αρχηγούς των κομμάτων τακτικότατα, να τους λέει και αν πετύχει την Εθνική Συνένωση σε ορισμένα, να προχωρήσει εκείνα και τα άλλα να συζητηθούν. Αυτός έρχεται, υπογράφει συμφωνία και μετά ενημερώνει το λαό. Μα πώς να το χαρακτηρίσει αυτό το πράγμα? Πρόσεξε τώρα τι παρακάνουν. Μεταξύ των πολλών άλλων, που τα μαθαίνουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας δηλαδή. Δύο είναι τα βαριά. Ισοφαρίζουμε τους άμυδες, τους εγκληματίες, δοσύλλογους, συνεργάτες των Ναζί που σκότωσαν και δολοφόνησαν κόσμο στην παραμυθιά. Κάπου το αρνείται βέβαια ο Κοντζιάς, διάβασα. Μπορεί να το αρνείται. Δεν το είδαμε όμως πουθενά να το διαψεύδει παντελώς ότι υποστηρίζει τη Βόρειο Ήπειρο. Γιατί, αν βλέπαμε μια υποστήριξη στη Βόρειο Ήπειρο, θα λέγαμε ενδιαφέρεται. Έρχεται ο Μητροπολίτης της... Φλωρινάς. Όχι Φλωρινάς, στην Παγωνιανή. Α, Δρυνουπόλεως. Δρυνουπόλεως. Ο οποίος και ο ίδιος εκφράζει την φοβία του ότι τελειώνουμε τους βορειοϋπειρώτες. Γιατί Κώστα, γιατί ο Κοντζιάς μπορεί να το αρνείται. Αλλά πρόσεξε όμως, δεν είναι ανάγκη να μιλήσεις για βορειοϋπειρώτες. Να μιλήσεις για ακύρωση του πρωτοκόλλου του 14. Διότι δεν το ξέρουν πολύ ενδεχομένως, αλλά αφιβάλλω το ξέρουν και οι βουλευτές. Καλά, άσε τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, πάει στο διδάκτη. Συγγνώμη για την έκφραση. Τι να ξέρουν αυτοί, τα στραβά τους δεν ξέρουν. Αλλά το πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 14 δεν υπογράφει μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Μεταξύ Ελλάδος και Αυτονόμου Ηπείρου. Ηπείρου. Είχαν ξεσηκωθεί οι Ηπειρώτες, πήραν τα όπλα. Έγινε μια κυβέρνηση, φεύγει ο βουλευτής του Βενιζέλου εδώ, ο ζωγράφος, πάει και γίνεται εκεί πέρα πρωθυπουργός. Και αφού είχαν αυτή την αναταραχή, μπαίνουν οι δυο προστάτηδες δυνάμεις, Ιταλία και Αυστρογγαρία, και τους βάζουν στην Κέρκυρα να τα βρούνε. Ναι, οι βορειοϋπειρώτες με το αλβανικό κράτος. Και να πούμε και το άλλο, Δημήτρη, και να πούμε και το άλλο για εις γνώση της ιστορίας. Και ότι η κυβέρνηση ελληνική επιτίθεται στα ανταρκτικά σώματα των Κρητών και όλων των Ελλήνων που είχαν προστρέξει για δικαίωση της Βορειοϋπείρου. Τους έφερε πίσω και τους σκότωσε κιόλα, τους σκότωσε ο ελληνικός στρατός, σκότωσε Έλληνες που αγωνιζόταν για τα δίκαια της Βορειοϋπείρου. Αυτό δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Έφτασε ο ελληνικός στρατός στο Αργυρόκαστρο. Αυτό έγινε βέβαια μετά, με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έφτασε στο Αργυρόκαστρο και με εντολή του Βενιζέλου από τον Σπυρομήλιο να γυρίσει πίσω. Έτσι. Όπως κάνανε. Γιατί δεν το κάνανε με τα στενά της Κρέσνας. Στην Ανατολική Μακεδονία. Στην Κρέσνα. Φτάσαμε 100 χιλιόμετρα στη Βουλγαρία μέσα. Το πήραμε το κομμάτι εκείνο στον πόλεμο. Γιατί μας είπαν να γυρίσουμε πίσω? Ποιος είναι ο εθνάρχης ο Βενιζέλος που το μοναστήρι που δεν είχε ούτε έναν Σέρβο, ούτε ένα Μουσουλμάνο, 100% γηγενείς Έλληνες που βγήκαν όλοι με τις σημαίες απελευθερωθούμε και το παρέδωσε στους Σέρβους. Ο Εθνάρχης, να δείτε πώς τους φτιάχνουν τα ξένα συμφέροντα, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Πήραν τον Βενιζέλο από κάτω τον δικηγορίσκο, τον κάνανε Εθνάρχη. Και μετά όταν τα έκανε μουστιωμα, λέει το 1919 στη συνδιάσκεψη του Παρισίου Ειρήνης που τέλειωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, έχασα το άστρο μου. Δεν είχε άστρο, σε θέλανε οι Βρετανοί και ξεπεριτούσαν τα Βρετανικά συμφέροντα μέχρι τότε. Μόλις σταματήσανε να τα ξεπεριτούσαν, πετάξανε. Εθνάρχες και μεγάλη πολιτική. Άντε να πάρει ευχή να πάρει με τους βρωμιάριδες όλους που τους κάναμε και εθνάρχες. Τι να θυμηθούμε, τι δίνει. Κώστα, όταν λοιπόν αναγνωρίζει το αλβανικό κράτος και υπογράφει πρωτόκολλο με την αυτόνομη Ήπειρο, έρχονται κάποιοι άθλοι εδώ που έχουν τον τίτλο του Έλληνα και μου λένε γιατί μιλάω για Βόρειο Ήπειρο. Αφού υπάρχει η συνθήκη και ενισχύει. Και η οποία, Δημήτρη, επικυρώθηκε και από τους νικητές συμμάχους μας μετά στο Παρίσι. Έτσι. Και εκεί έμεινε και το εμπόλεμο. Και εκεί, Κώστα μου, η διαφωνία ποια είχαμε. Αν είναι τα 99 χωριά, ήταν έτσι, και η Χιμάρα, γιατί ήταν απ' έξω η Χιμάρα, γιατί ήταν απ' έξω η Χιμάρα. Όταν γινόταν αυτές οι ιστορίες και μιλούσαν για αυτονομία, ο Σπυρομήλιος, ο στρατηγός, ο πολέμαρχος, λέει τι αυτονομία, τι πρωτόκολλο μου λέτε και δευτερόκολλο, ακριβώς είναι η έκφραση του, η ένωση πότε θα γίνει. Και δεν πήγαν οι χιμαριώτες να προσυπογράψουν την αυτονομία, γιατί συνέχισαν να επαναστατούν για την ένωση. Και έρχονται κάποιοι άθλοι που έχουν τον τίτλο του Έλληνα επειδή έτυχε να γεννηθούν εδώ
να μου πούν γιατί μιλάω για Βόρειο Ήπειρο. Και όταν λοιπόν ακυρωθεί αυτό το πρωτόκολλο, πάει Βόρειος Ήπειρος. Δεν έχει δικαίωμα πλέον, μετά τελειώσαν. Είναι Αλβανοί πολίτες, κανένα δικαίωμα, καμιά ελληνική εθνική κοινότητα. Αυτό πάει να κάνει. Και το δεύτερο, Κώστα, και σου δίνω το λόγο μετά, θα μας φέρουν ως επιχείρημα ότι εκεί θα ορίσουμε τα 12 μίλια στη θάλασσα. Αυτό που δεν κάνουμε στο Αιγαίο, γιατί μας είπαν οι Τούρκοι, κάσους μπέλη, κήρυξη πολέμου αν το κάνετε. Και θα τη φέρουν ως επιτυχία. Στην Αδριατική τα 12 μίλια, ό,τι ώρα θέλουμε μπορούμε να τα κάνουμε, διότι έχουμε Ιταλούς απέναντι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σε κάποιο μικρό σημείο έχουμε. Όχι, και με τους Αλβανούς. Μεγάλες. Αποστάσεις μεγάλες. Κάπου έχουμε κάποιο μικρό σημείο τους Αλβανούς, αυτό τακτοποιείται. Δεν γινόταν μέχρι τώρα για ένα απλούστατο λόγο. Αν το κάνεις μόνο από τη δυτική πλευρά και όχι σε όλο το εύρος της θαλάσσης σου, σαν να αναγνωρίζεις το δικαίωμα των Τουρκών. Έτσι. Επομένως, όχι μόνο δεν είναι επιτυχία, αλλά είναι αν το κάνεις από εκεί τα δεδομένα. Με έμεσο τρόπο θα φέρει την μειοδοσία προς την πλευρά του Αιγαίου. Έτσι. Και δεν έχει νόημα να το κάνεις από εκεί τα 12 μίλια, δεν σε ενοχλεί κανείς. Υπάρχει κάποιο μικρό σημείο στην Κέρκυρα. Μάλιστα, λίγο πιο πάνω. Γιατί οι Αλβανοί, επειδή είχαν κομμουνιστικό καθεστώς και δεν αναγνώριζαν κανένα από τα διεθνή φόρα, όταν ήρθε η ώρα με το δίκαιο της θαλάσσης και μιλήσανε για 12 μίλια η γελίτιδα ζώνη, οι Αλβανοί δεν δώσαν σημασία και είχαν σε 15 μίλια. Από το Παρίσι τους τιμωρήσανε, τους λέγανε διάφορα, δεν έδωνε σημασία το κομμουνιστικό καθεστώς. Και έμεινε σε ένα μικρό σημείο τα 15 μίλια. Αυτό μόνο είναι. Χθες, επειδή είχα μια συνάντηση με τον Δημήτρη με τους δημοσιογράφους του διαδικτύου, ας τους πω μετά σας, εκεί και επειδή ανέφερες τώρα αυτόν τον αγώνα των βορειοϋπειρωτών και τη θυσία των Ελλήνων και παντού, ξέρεις, υπάρχει αυτή η διάσταση η οποία είναι ασύλληπτη. Οι σκλαβωμένοι Έλληνες αγωνιζόταν για την ελευθερία άλλων σκλάβων Ελλήνων. Είναι μια τραγωδία που μόνο ο Ελληνισμός μπορούσε έτσι να τη βιώσει. Και με θλίψη θέλησα να επαναφέρω ένα θέμα, Δημήτρη, ότι πολιτικοί που δεν τιμούν νεκρούς δεν θα τιμήσουν ζωντανούς. Και το τεκμηρίωσα και το τεκμηριώνω και σήμερα ότι όταν ο πολιτικός κόσμος στάθηκε με απρέπεια, να μην πω τη βαριά κουβέντα, απέναντι σε τόσους νεκρούς που μας παρέδωσαν αυτή την πατρίδα, πώς θα θυσίαζαν, και όχι μόνο οι πολιτικοί, έρχομαι να τονίσω ότι οι πολιτικοί καθοδηγητές τροποποίησαν και τους πολίτες. Έτσι. Προς αυτή την κατεύθυνση της ιδιοτέλειας, της καλοζωίας, της ευζωίας, δηλαδή της δικής μας, και βλέπουμε πώς θα θυσίαζαν τους εαυτούς τους για το μέλλον των νέων παιδιών, για τα Ελληνόπουλα πράγματι που φύγαν και όλοι κόπτονται τώρα ως καταγραφή από τον κύριο Τσίπρα μέχρι οποιοδήποτε άλλο κόμμα, κόπτονται ότι μάλιστα βρίσκουν και ξενικές ονομασίες, brand trend και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και δεν λένε ότι εδώ δεν είναι αποτύπωση στην ξενική ορολογία, εδώ είναι πίκρα, είναι καημός του γονιού που μεγάλωσε το παιδί του και το βλέπει, άντε να το βλέπει λίγο κοντά, πάει και έρχεται. Άντε να το χάνει όμως στην Αυστραλία, να το χάνει στην Αμερική, πάει πολύ. Και όχι απαραίτητος επιτυχημένο, λοιπόν, γιατί πήγαν οι άνθρωποι και δουλεύουν στα σκλάβη. Και εκεί, ναι, και εκεί η ευθύνη είναι βαρύτατη. Και έχει θεμέλιο σε αυτήν την απρέπεια την οποία έχουμε επιδείξει συντεταγμένα, τολμώ να πω, ως κράτος πλέον, απέναντι στους νεκρούς, τους οποίους δεν τους τιμούμε όπως η αρχαιοελληνική παρακαταθήκη και ως διδαχή, ακόμη και χριστιανική, ορθόδοξη μας παρεδόθηκε. Κωστά, οι Μεσσίνοι έκαναν μία προτομή του καπετάν Άγρα στο Πολεμικό Μουσείο και μου ζήτησαν... Στην Καλαμάτα έχει πλατεία μα και το όνομά του. Ναι. Αλλά εδώ πριν από 3-4 χρόνια... Ναι, γιατί Κρήτες, Μεσσίνοι, ξέρεις, και Μανιάτες ήταν η βάση των Μακεδονομάχων. Αφού σου είπα για τον καπετάν Φούφα που πηγαίνουν κάθε τόσο από την Αρκαδία. Λοιπόν, και μου ζήτησαν κάτι, θέλανε να γράψουν, να πω και εγώ τι, και το γράψαν κάτω από την προτομή
έδωσε το δικό του αύριο για το δικό μας σήμερα. Να, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ειλικρινώς... Χωρίς να έχουν κάνει κέρδος δηλαδή. Εκεί δέχτηκα και διάφορες ερωτήσεις, Δημήτρη, και θέλω ειλικρινά, επειδή τώρα δεν θα ανταμώσουμε ξανά το καλοκαίρι και επειδή εγώ την απόφαση μου την έχω πάρει και την πορεία μου της συστράτευσης με τη Νέα Δημοκρατία για την αποτείναξη αυτού του ζυγού με εισαγωγικά, θέλετε, με εισαγωγικά, που έχει εγκατασταθεί πάνω από την πατρίδα μου και πάνω από τους Έλληνες, κατά τον κανόνα, όπως λέω, της σύγκρισης και το δόγμα της σχετικότητας, για να εξηγούμε και να μην παρεξηγούμε, γιατί έχω και πολλούς καλοθελητές επικριτές, οι οποίοι νομίζουν ότι αυτοί μόνον νιώθουν το συνέστημα αυτό της κατάπτωσης του ελληνισμού και του εκφυλισμού, τέλος πάντων, των ελληνικών υποθέσεων, και ότι τάχα συντασσόμεθα για ποιο λόγο. Τις καρέκλες, όπως είπαμε, και τα αξιώματα τα κλωτσίσαμε. Αλλά δεν είδαμε τίποτα αναγεννητικό να υπάρχει. Ίσα ίσα είδα πράγματα τα οποία είναι έξω από τα πολιτικά δρόμενα για το καλό της πατρίδος μας. Έτσι λοιπόν τονίζω, κατά τον κανόνα της σύγκρισης δηλαδή, πιστεύω ότι ό,τι και να έρθει θα είναι καλύτερο από αυτό που δεν έχει σκαλεί πιο κάτω, να πάει δημοκρατικά εν ειρήνη αυτός ο τόπος. Και σε όλους αυτούς λέω και κάτι άλλο, οι οποίοι προσπαθούν και αναζητούν, ξέρεις, αφορμές καμιά φορά με μίζερο τρόπο, ότι ο Τσόρτσιλ, Δημήτρη, το είχε πει πολύ παραστατικά και ειλικρινά χάρηκα που το βρήκα κάπου τελευταία, ότι ο αξιοπρεπής τρόπος να μην αλλάζεις τις ιδέες σου είναι να διαφωνείς με το κόμμα σου και αν χρειαστεί να το αλλάζεις. Για να καταλάβουν κάποιοι ότι έχει αξία και το Ezra Pound, το οποίο το διακήρυξα εις ανύποπτο χρόνο, το 2007, όταν ήμουν στην πατοκρατορία μου μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ότι αν δεν αγωνίζεσαι για τις ιδέες σου ή δεν αξίζουν οι ιδέες σου ή δεν αξίζεις εσύ. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ο μόνος ασφαλής τρόπος πορείας υγιούς και αναγεννητικής είναι να επανέλθουν οι νέοι στο προσκήνιο. Πού να τους βρεις τους νέους όμως? 350.000 ξεκάθαρα νέοι κάτω των 35 χρονών έχουν φύγει. 350.000 οικογένειες, κατά μία αντιστοιχία έτσι τραγική, έχουν προβλήματα με παιδιά με εξαρτήσεις, που διωγγώνεται, βλέπετε, ανεβαίνετε στο αστικό. Δεν υπάρχει αστική γραμμή της Θεσσαλονίκης που να μην δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς που ανεβαίνουν επάνω, από αυτά τα δυστυχισμένα παιδιά που στην κυριολεξία κατόπιν, από μία συνήθεια, από μία έξια, από μία, αν το θέλεις, όποια ψυχαγωγική διάσταση, όπως λένε τώρα οι του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκαν στην κυριολεξία σε αρρώστια. Λοιπόν, και με ποιους νέους θα παλέψει αυτός ο τόπος για να ξαναφτιαχτεί? Έτσι λοιπόν, να ξέρουν οι συμπατριώτες μου στο Κιλκίς και στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ότι εγώ δεν εμφανίστηκα, Δημήτρη, για να πάρω, όπως νομίζουν κάποιοι, τις ψήφους κάποιων ανθρώπων που μοιάζουν με μένα και από την πίκρα τους βρέθηκαν εκτός Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί αυτό να γίνει, αλλά θα γίνει με τους κανόνες που εστερνίστηκα και διακήρυξα από το 1996, όταν πρωτοεμφανίστηκα ζητώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών, των συμπολιτών μου του Κιλκής, να τους αντιπροσωπεύσω. Ότι θα γίνει με όρους κατάθεσης ψυχής. Εγώ δεν κουβαλούσα ψήφους, κουβαλούσα τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και όταν ήρθε αυτή η κατάσταση, αυτή η τραγωδία του 2010 και μετέπειτα, εγώ κινδύνεψα, όπως λέμε στην ιατρική, ιδίως στην ψυχιατρική, κινδύνεψα από το σύνδρομο burnout, κινδύνεψα να καώ από την βιωματική ενασχόληση με την αντιπροσώπευση αυτών των συμπολιτών μου. Έτσι να ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω κατά κεραία τις ιδέες μου για να βρεθώ τάχα με συμβιβασμούς και οτιδήποτε άλλο σε ένα κόμμα. Αυτό το κόμμα είναι η ναυαρχίδα μιας παράταξης, της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, που χάρηκα χθες που άκουσα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να το τονίζει εμφαντικά, και εκεί μέσα χωράμε όλοι για να έρθει το συνθετικό αποτέλεσμα, που το πρώτο όφελος για την πατρίδα και τους Έλληνες θα είναι η φυγή αυτών που με πνευματική ψώρα
έχουν εγκαταστήσει μια δικτακτορία των 153 βουλευτών. Έτσι λοιπόν, και κλείνοντας αυτή την αναφορά μου για το προσωπικό μου, αν το θέλετε, αγώνα και δρόμο που έχω να διανύσω, θέλω να πω και σε πολλούς φίλους, γιατί έχω 2 μήνες που πηγαίνω πιο συχνά πλέον έτσι στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, Δημήτρη, και προφανώς, όπως είπα, θα λειτουργήσω και ένα γραφείο με το καλό μετά το 15 Αύγουστο, και το λέω από τώρα, θα είναι για όσους με βλέπουν στο Κιλκής, εκεί στην πλατεία Ειρήνης, που την ξέρουν όλοι. Τα νεότερα θα τα πούμε όταν θα ξαναβρεθούμε ή και ο καθένας θα τα μάθει. Λοιπόν, και θέλω να πω, γιατί συναντάω, και επειδή μεγάλωσα όπως μεγάλωσα, δεν μπορώ να κρύψω τη συγκίνησή μου, συναντάω χαμένους ανθρώπους, ζωές που χάθηκαν, ζωές που άδικα χάθηκαν, γιατί στην κυριολεξία χύθηκε αίμα αυτά τα 8 χρόνια και χύθηκε αίμα αρκετό και στην ιδιαίτερη μου πατρίδα στο Κιλκής. Και να ξέρουν ότι αν δεν βρέθηκα σε χαρές οι λύπες τους, ήταν γιατί προσπαθούσα να είμαι πάντα δίκαιος. Ήξερα ότι είχα βάλει το όπλο παραπόδα. Ήξερα ότι βρισκόμουν σε μια νύχτα της πολιτικής και σε μια έρημο. Ήξερα ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ πλέον, μη έχοντας γραφείο, μη έχοντας υποστηρικτικές δυνάμεις, να βρεθώ στον καημό, στη χαρά και στην πίκρα του συναγωνιστή μου, αυτού του ανθρώπου που μου έδωσε την ψυχή του στην κυριολεξία εμένα, γιατί τέτοια σχέση είχα, και γι' αυτό και προσπαθούσα να είμαι δίκαιος και προσπαθούσα να αποφύγω να πάω στον έναν τον φίλο στο τάδε το χωριό, για να μην φανεί μετά από λίγο ότι αδίκησα τους άλλους 5-10 οι οποίοι θέλαν την παρουσία μου εκεί. Δεν είναι πολιτική αυτό, αλλά είναι, αν το θέλεις, ένα πλησίασμα ανθρώπινο, το οποίο είναι θεμέλιο της πολιτικής. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, θα το πω χαριτολογώντας, έτσι κλείνοντας, για να αποφορτήσω έτσι την ψυχή μου που βαραίνει από αυτά τα πράγματα, ότι είμαι ο μόνος πολιτικός στην ζώσα πραγματικότητα της ελληνικής πολιτικής ζωής που από το 1996 που εμφανίστηκα ζητώντας να τους αντιπροσωπεύσω, δεν έκανα κανέναν κουμπάρο είτε σε βάφτιση είτε σε γάμο. Όχι γιατί δεν ήθελα να ξοδέψω ή γιατί δεν ήθελα να έχω πιο στενούς φίλους, αλλά θεωρούσα ότι με αυτόν τον τρόπο, γιατί το βλέπα από μικρός, ότι όταν πλησιάζεις εξαγχιστίας κάποιον και τον κάνεις συγγενή σου, έρχεται πιο κοντά και ο άλλος, ο φίλος, ο συμμαχητής, ο ιδεολόγος, νιώθει παραγωνισμένος. Έτσι, με αυτούς τους κανόνες περπάτησα, και να ξέρουν, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι αργά να αλλάξω. Επειδή είπες για ένα σύνδρομο που ανέφερες, ιατρικό. Το burnout εκεί, αυτό. Είναι το κάψιμο. Οι ψυχοθεραπευτές το παθαίνουν. Εγώ θυμήθηκα άλλο σύνδρομο τώρα που ταιριάζει με τους Ανέλ. Έχουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι η βιαστήσα κάποια στιγμή συμπαθεί, να μην πω και ερωτεύεται, το βιαστή της. Ιδιαίτερα στις απαγωγές που είχαν κλεισμένες. Έτσι ξεκίνησα από τη Στοκχόλμη, την είχε κλεισμένη πόσα χρόνια μέσα σε ένα υπόγειο. Και στο τέλος δεν ήθελε και να φύγει το κορίτσι. Έτσι έχουν πάθει οι Ανέλ. Έχουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης με το ΣΥΡΙΖΑ. Στην κυριολεξία έχουν. Τους υποχρεώνουν βιαστεί να κάνουν τα πάντα. Έχουν βιαστεί και ψηφίζουν τα πάντα, αλλά μετά μιλάει, λέει, για πατριωτικό λόγο. Έχουν, οι πολιτικοί έχουν πρόβλημα. Εγώ μόνο για το καμένο μιλάω. Οι άλλοι είναι χαμένοι βουλευτές. Δεν ξέρουν και τι να κάνουν δηλαδή. Όχι, Δημήτρη, βρέθηκαν οι περισσότεροι σε καρέκλες. Ναι, βρέθηκαν οι περισσότεροι. Βλέπω πώς χαργεντίζονται. Αλλά και πού να πάνε. Και φίλοι μου, μια χαρά να χειροκροτούν τον κύριο Τσίπρα στο Ζάπιο που έβαλε γραβάτα, και εκείνο το χαζοειδές χαμόγελο του φίλου μου του Πάνου του Καμένου, που δεν ταιριάζει και στον όγκο του. Τι να πω, δεν ξέρω. Αν ξέρεις τι του είπε η Αλβανίδα υπουργός του Καμένου, άστο, καλύτερα να μην το πούμε, για τον όγκο του που ανέφερες. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Να ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάποιο γεγονός. Ο κύριος Κοτζιάς ας πάει διακοπές. Όσες φορές λείπει, είμαστε μια χαρά. Ας αφήσει το στυλό του κάτω, μην ξαναυπογράψει τίποτα άλλο. Α, τις επιταγές ή το μισθό του εκεί ας υπογράφει. Συμφωνία να μην υπογράψει. Και ένα καλό φαγητό το δικαιούται, γιατί αυτά, έχει όγκο, κουράστηκε αυτός. Κουράστηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, μακριά από την Κύπρο, μακριά από την Αλβανία, αυτή είναι η ευχή μας. Και μακριά και από τη Θράκη, και εκεί πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή να διώξουμε κάποιους που αφελληνίζουν σκοπίμως και τουρκοποιούν με πρώτο τον Γαβρόγλου, αλλά έχουν ευθύνη
και πολλοί άλλοι που βρίσκονται στο Υπουργείο του εκεί. Αυτά κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, και ευχαριστούμε. Και εγώ Δημήτρη δεν θέλω να σας πω καλό καλοκαίρι, θέλω να σας πω να είστε καλά. Γεροί και να είστε καλά. Τέλος.